Παρουσία πλήθους κόσμου πραγματοποιήθηκε για μία ακόμη χρονιά η καθιερωμένη εκδήλωση με τίτλο «Λυρική Παμβώτης», την οποία σε αιτήσια βάση συνδιοργανώνει πλήθος φορέων και αρχών της περιοχής. Πρόκειται για έναν πανελλήνιο ποιητικό διαγωνισμό, τον οποίο παραδοσιακά ακολουθεί απονομή τιμητικών διπλωμάτων. Ο θεσμός «Λυρική Παμβώτης» έχει σαν στόχο να προβάλλει την ποιήση ως ύψιστο πολιτισμικό αγαθό, αλλά και να προσδώσει ιδιαίτερη έγκλη στο πνευματικό δυναμικό της και ιδιαίτερα στο νησί των Ιωαννίνων, όπου και φιλοξενείται. Η εκδήλωση συμβάλλει επίσης στην τουριστική προβολή της Ηπείρου, καθώς ιδιαίτερα αυτή την περίοδο το νησί των Ιωαννίνων αλλά και ευρύτερα η περιοχή αποτελεί πόλο έλξης για πολλούς επισκέπτες τόσο από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό. Πρώτα-πρώτα έχουμε συμμετοχή από όλον τον ελλαδικό χώρο και από την Κύπρο, ακόμα φέτος ξεπεράσαμε τους 150 ποιητές, και από την ανταπόκριση της τοπικής κοινωνίας. Επομένως, νιώθουμε ιδιαίτερα ευχαριστημένοι για την προβολή του τόπου μας, μια και η πόλη μας πάντοτε στην πορεία την ιστορική ξεχωρίζει στα γράμματα και στον πολιτισμό. Δηλώνω ιδιαίτερα συγκινημένος σήμερα, γιατί αποτελώ μέρος για μια ακόμη φορά της Λυρικής Παμβώτιδας, ενός θεσμού πνεύματος του τόπου μας που έχει σχέση άμεσα με τα Γιάννενα, σαν συνεχιστή της ιστορίας και του πολιτισμού της αυτός ο θεσμός. Δεύτερον, γιατί βρίσκουμε στο αγαπημένο μας νησί με τους ιδιαίτερους συμβολισμούς και τα πράγματα που μας έδωσε κατά το πέρασμα των αιώνων και σηματοδοτούν πολλά από αυτή την όμορφη πόλη μας, την ιστορική πολυπολιτισμική πόλη μας, και τέλος στο Μουσείο του Φώτη του Ραπακούση, στον οποίο απευθύνουμε και λέω για μια ακόμα φορά ένα μεγάλο ευχαριστώ, γιατί φροντίζει να αναδείξει και να συνεχίσει την ιστορία αυτού του τόπου. Όπως είπε ο κύριος Λοντάρης, η περιφέρεια Ηπείρου είναι συχνά κοντά και όσο μπορεί, και θα έλεγα και λίγο παραπάνω, μαζί με τον Περιφερειάρχη σε ό,τι χρειάζεται σε αυτές τις διοργανώσεις και όχι μόνο. Επειδή είναι καιρή λίγο παράξενη προεκλογική, δεν θέλω να κρατήσω παραπάνω το λόγο, παρά μόνο να ευχηθώ να έχετε την υγεία να συνεχίσετε αυτό το τεράστιο έργο που κάνετε και όλοι μας να χαρούμε μια βραδιά πνεύματος και μια βραδιά ψυχής όπως θα είναι η σημερινή. Το 2006 τον Αύγουστο, σαν κοινότητα του Τενίσο, συμμετείχαμε στην διοργάνωση της πρώτης Λυρικής Παμβώτιδας. Είχαμε κάνει τότε μια ευχή να γίνει αυτή η διοργάνωση θεσμός. Θεσμός για την ποιήση, για τον πολιτισμό, για το νησί, και φαίνεται ότι αυτή η ευχή έπεσε τόπο. Ούτε η Παμβώτης δεν εχώρεσε τέτοια αδικία. Ο πειθμένας της αρνήθηκε να γίνει τάφος των 17 και της κυράφροσύνης. Πάντα την πλήρωνε το θύλι τη μοιχεία. Μα απόψε ξεχύλισε η λίμνη από το κάλος, γιατί έλειπε από τις κόρες μας η ταπεινοσύνη. Κατεβαίνουν ζευγάρια στο διάδρομο, συζητώντας περί ανέμων και υδάτων. Οι πυρώτικα πουλιά λαλούν υπηρώτικα. Θα μπορούσα να πω, παραφράζοντας τον Μάρκο Μέσκο που έγραφε πριν από 40 χρόνια και «Μακεδονίτικα πουλιά λαλούν μακεδονίτικα». Τα λόγια που τρόμαξαν και κρύφτηκαν στην πιο βαθιά γωνιά της σκέψης, το κουβάρι της μνήμης που τυλίγεται γύρω από τον εαυτό του να πνίξει τη θύμηση,